Που υπάρχει μια κοινή ευθύνη για όλους και γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις και ό,τι διαθέτουμε. Θα πρέπει να σώσουμε τις ζωές αθώων ανθρώπων. Είναι η βασική προτεραιότητα όλων μας. Το να σώσουμε όμως ζωές δεν είναι απλώς κάτι το οποίο αναφέρεται στο γεγονός ότι κάποιοι βρίσκονται στη θάλασσα. Είναι και το γεγονός ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τους δουλέμπορους, θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα απελευθερώσουμε κονδύλια τα οποία αναφέρονται στη μετανάστευση. Πρέπει καταρχάς, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι δουλέμποροι, να τους εντοπίσουμε. Θα πρέπει να διαλύσουμε τα δίκτυα αυτά και τους δρόμους και τις διαδρομές τις οποίες ακολουθούν. Θα πρέπει να υπονομεύσουμε και να εξαφανίσουμε, αν είναι δυνατόν, το μοντέλο το οποίο ακολουθούν και το οποίο βασίζεται όλη αυτή η δουλειά και όλες αυτές οι εργασίες οι οποίες κάνουν, οι οποίες είναι λίγαν κερδοφόρες. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό εξηγώντας στους ανθρώπους ότι καταρχάς δεν θα πρέπει να μπουν σε αυτά τα πλοία ποτέ, πρώτο. Δεύτερον, θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα πρέπει οι πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόγραμμα 3, το πρόγραμμα Ποσειδών, θα πρέπει να έχουν πολύ περισσότερα χρήματα, άρα η πρικοδότηση θα πρέπει να αυξηθεί. Πρέπει να συνεργαθούμε πολύ καλύτερα με όλες εκείνες τις χώρες οι οποίες ενίοτε παίζουν ένα ρόλο transit, για να εξηγήσουμε ότι θα πρέπει να αναχαιτήσουμε όλες αυτές τις ροές ανθρώπων. Και τέλος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ίσως το πιο δύσκολο και η μεγαλύτερη απέτηση και πρόκληση την οποία θα αντιμετωπίσουμε στη συζήτηση, είναι πώς θα ενδυναμώσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την κοινή ευρωπαϊκή ανάληψη ευθύνης. Πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Πρέπει να συζητήσουμε θέματα όπως είναι η επανατοποθέτηση, πώς δίνουμε ή όχι, πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα του ασύλου. Γιατί αυτό είναι τόσο δύσκολο? Διότι de facto θα είναι μια συζήτηση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του να θυσιάσουμε κάποια εθνικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα για να μπορέσουμε πραγματικά για το κοινό καλό να βοηθήσουμε. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, το πιο κομβικό στοιχείο. Ας είμαστε όμως όλοι πάρα πολύ σαφείς. Κανείς δεν έχει αυταπάτες εν προκειμέτου. Δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα σήμερα. Όχι, δεν μπορούμε. Δεν είναι δυνατόν. Διότι τα πραγματικά αίτια είναι ο πόλεμος, είναι η φτώχεια, είναι η ανέχεια σε όλες αυτές τις περιοχές. Και όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση η οποία αναπτύσσεται στη Μεσόγειο εμπεριέχει όλες αυτές τις παραμέτρους. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε τις χειρότερες των επιπτώσεων για μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να βρούμε και να συμφωνήσουμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό πρόγραμμα ενέργειας και αντιδράσεως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένετε να ακούσετε και την press conference. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.